καθημερινά γεγονότα, αδερφοί μου, όλον εν και χειρότερα, μας προετοιμάζουν δια να είμεθα έτοιμοι, μας προειδοποιούν να είμεθα έτοιμοι, επί το ακριβέστερο, διότι επληθήν φυσανε ανομία ημών και αμαρτία ημών υπερήρων την κεφαλήν ημών. Υπερήραν την κεφαλήν ημών. Με τη βοήθεια του Θεού και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, σας αναφέρω ότι σε εκείνη την πόλη η οποία καθέκαστον έτος ο διάβολος θριαμβεύει, σε εκείνη την πόλη η οποία εδέχθη μαρτυρικό αίμα όχι Αγίου τυχόντος αλλά Αποστόλου, του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, σε εκείνη την πόλη γίνεται ο σεισμός φοβερός, και ο σεισμός ο φοβερός αυτός συνεκλώνησε ακριβώς εκείνον τον κόσμο και ήρχεσαν να φεύγουν, λέγει, από την πόλη. Πού θα πας, σε ποιον τόπο θα πας? Δεν γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα τα οποία επιτρέπει ο Θεός είναι λόγω των αμαρτιών μας, και δια τούτο νομίζουμε ότι θα ξεφύγουμε από την δικαίαν κρίση του Θεού. Φεύγουν, λέγει, φοβούμενοι, λέγει, χειρότερων σεισμών. Συνεκλώνησε την Πάτρα ολόκληρο, συνεκλώνησε τον κόσμο ολόκληρο, και τούτο δεν είναι για τίποτε άλλο, ημί μόνο δια μετάνοια. Την ίδια στιγμή ακριβώς παρακολουθούμε και στην Ιαπωνία άλλων φοβερών σεισμών, ο οποίος σεισμός ισοπαίδωσε τα πάντα. Οι νεκροί είναι πολλοί, ο κόσμος είναι στους δρόμους, και εκείνες ψυχές του Θεού είναι δημιουργήματα του Θεού, ασχέτως ότι βρίσκονται μακριά από εμάς. Μας το είπε δε ο Θεός μας ότι ακούσονται, λέγει, θα έχετε ακουάζ, λέγει, πολέμων, θα έχετε ακουάζ, λέγει, σεισμών, θα ακούετε, λέγει, πείνες πολλές, αρρώσκες φοβερές, θα τα ακούσετε όλα, λέγει, τον τελευταίο καιρό, και περισσότερον πάντων, λέγει, θα ακούετε ότι εδώ είναι ο Χριστός και εδώ είναι ο Χριστός. Προσέχετε, λέγει, μη παρευθείτε ο πίσω αυτών, μη πλανηθείτε. Όπως σας λέγουν ότι είναι ο Χριστός, λέγει, να μην πηγαίνετε, αλλά να προσέχετε και να δοκιμάζετε, λέγει, τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστί. Εκείνα που σας λέγω να είναι δικά μου, λέγει, να προσέχετε, να έχετε πάντοτε άγρυπνον τη συνείδησή σας, να μελετάτε τα γραφάς, να βρίσκετε την αλήθεια, να συγκρίνετε αυτά τα οποία ακούετε με την Αγία Γραφή αν είναι όμοια, για να μην πλανηθείτε, να μην χάσετε την ψυχή σας. Ο δε κόσμος, λέγει, θα είναι βουτυγμένος στην αμαρτία, θα τρώγει, θα πίνει, θα γλεντά, θα διασκεδάζει, θα αμαρτάνει, και δεν θα υπάρχει κανένας που θα με αγαπά, λέγει ο Θεός. Και τότε τα σημέρας που θα έρθω, λέγει, να κρίνω τον κόσμο, θα τα συγκρίνεται ότι θα είναι όμοιες οι ημέρες εκείνες με τα ημέρες του Νόε. Και τότε, λέγει, που έδωκα τον κατακλυσμό και απέθανε πάσα πνοή πάνω στην γη, λέγει, το ίδιο, λέγει, άνθρωποι ήσαν, άνθρωποι, λέγει, φιλοτομαριστές. Είχαν έννοια μεγάλη, λέγει, για το τομάρι τους, τίποτε άλλο. Για τη σάρκα, λέγει ο Παναγαθός Θεός, πιο συγκεκριμένα. Το είπα προηγουμένως για να το καταλάβουμε, ίσως το καταλάβουμε. Και τώρα λέγω αυτόν τον χαρακτηρισμό της Αγίας Γραφής. Θα εξαφανίσω τον άνθρωπο, λέγει, τον οποίον έπλασα, δια το είναι αυτόν σάρκα. Έρχονται ψυχές και κλαίουν καθεκάς την ημέρα τα παθήματά τους. Βέβαια είναι μεγάλη παρηγορία ότι μετανοεί σήμερα ο άνθρωπος πολύ, επιστρέφει στον Χριστό, ζητεί το έλεος του Θεού, ζητεί μετάνοια,
Αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά. Πλην όμως δεν έχουμε να πιστοποιήσουμε τίποτα, ή μη μόνον ένα πράγμα, ότι σήμερα πριτανεύει, δηλαδή βασιλεύει, δηλαδή κυριαρχεί στον άνθρωπον η σάρκα. Το πνεύμα δεν υπάρχει. Η ψυχή δηλαδή είναι εις δευτέρα μοίρα, αν την θυμηθούμε και την ψυχή. Αλλά πρώτα ο άνθρωπος λέγει μεριμνάει διά τη σάρκαν του, διά να δώσει τη σάρκα, να χορτάσει η σάρκα από τα υλικά, τα πρόσκαιρα, τα μάταια και την αμαρτία. Δι' αυτό, αδερφοί μου, βρισκόμεθα σε εσχάτους ημέρας, πραγματικά σε εσχάτους ημέρας, διότι τα όσα ακούμε, τα όσα συμβαίνουν, τα όσα γίνονται, είναι ημέρες που προειδοποιούν την έλευση του κακού, του αντιχρίστου. Και εκείνο το οποίο θα αναμένουμε από ημέρα σε ημέρα, πότε ο Πανάγιος Θεός θα μας ελεήσει, δια να στείλει τους δύο προφήτες του, τον Ενόχ και τον Ηλία, δια να συγκλονίσουν αυτόν τον κοιμισμένο κόσμο, ο οποίος κοιμάται στον ύπνο της αμαρτίας και δεν τον ενδιαφέρει για τίποτα. Να αναμένουμε πότε θα παρουσιαστούν αυτές οι δύο μεγάλες προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης, οι δύο αυτοί άγγελοι, οι οποίοι θα σταλούν από τον Θεό για να σώσουν τον, εκείνους που θέλουν να σωθούν. Τον κόσμο όλο δεν πρόκειται να τον σώσει κανείς, διότι είναι ελεύθερος να πράξει το καλό ή το κακό. Εφόσον ήρθε ο Θεός να μας σώσει και δεν μας έσωσε, αλίμανον τώρα εάν μας σώσουν οι δύο προφήτες. Θα σωθούν όμως όσοι είναι εκλεκτοί, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι έχουν μέσα στη ψυχή τους πείθαν φόβου Θεού, και θα μετανοήσουμε τα κηρύγματα των δύο αυτών μεγάλων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Τότε, λέγει, αυτοί θα κληρονομήσουν και τη Βασιλεία των Ουρανών. Οι άλλοι θα τους κοροϊδεύουν, όπως κοροϊδεύουν σήμερα. Δεν είναι λίγος ο εμπεγμός ο οποίος υφίσταται στα παιδιά του Θεού, τους εκλεκτούς του Θεού, τους πιστούς του Θεού. Πόσον υποφέρουν και πόσον μαρτυρούν όλοι οι οποίοι αγαπούν τον Θεό σήμερα, είναι γνωστό και μέσα στην οικογένεια και μέσα στην κοινωνία και μέσα στην εργασία. Και οπουδήποτε κινηθείς, όπου υπάρχει γνωστός ο οποίος αγαπά τον Θεό, υφίσταται έναν μαρτύριον. Και τα παιδάκια στα γυμνάσια και στα σχολεία, τα δημοτικά, τίποτε άλλο δεν υφίστανται και αυτά τα καημένα, τα οποία αγαπούν τον Θεό και είναι κοντά στο Θεό, υφίστανται και αυτά έναν μαρτύριον καθημερινών. Διότι εξόκυλε και αυτή η νεότης. Και θα πούμε την φράση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Γεννήματα εχιδνών, λέγει. Ποιος σας προειδοποίησε, λέγει, να σωθείτε από τη μέλουσαν κρίση και την κόλαση, λέγει. Σωθείτε τουλάχιστον, λέγει. Γεννήματα εχιδνών. Τα φίδια που γεννούν τα φιδάκια. Εξόκυλεν ο κόσμος, έφυγεν ο κόσμος από το Θεό και εκείνα τα οποία γεννούν είναι φίδια. Τα φίδια γεννούν φίδια. Αυτό έχουμε καταντήσει σήμερα, αδερφοί μου. Και εμείς μέσα σε αυτόν όλον τον κυκαιώνα, μέσα σε αυτήν όλην την αμαρτία, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ομιλούμε τον Λόγο του Θεού και ψυχές εκλεκτές τρέχουν για να ακούσουν, για να μετανοήσουν, για να σωθούν. Ο κόσμος ελισμόνησε τον Θεό, ελισμόνησε και εκείνα που είπε ο Θεός. Και ο Θεός, για να μας κρατήσει κοντά Του, έθεσε νόμους. Και τους νόμους αυτούς τους οποίους έθεσε ο Θεός, τους έγραψε πάνω σε δύο πλάκες πέτρινες και τα σέδωκεν εις τον Μωυσή, είναι πάνω εις το όρος Σινά, ο οποίος ήταν επί 40 ημέρες και 40 νύχτες, ήταν μυστικός, ενίστευε, και μέσα σε εκείνο το βουνό που εσύετο από τους κεραυνούς και από, από το πυρ το οποίο εξέπεμπε εκεί, λέγει, και από τις φωνές και από τους ήχους, λέγει, και από τους καπνούς που εκάπνιζεται ολόκληρο το όρος, λέγει, μέσα σε εκείνα όλα τα γεγονότα, ήρθε ο Θεός και έδωκεν στον Μωυσή δύο πλάκες λίθινες, και πάνω σε εκείνες τις πλάκες εγγράφοντο 10 εντολές. Αυτές τις 10 εντολές τις μελετήσαμε, τις είπαμε, και σήμερα εφτάσαμε στην 9η εντολή του Θεού. Δια να υπενθυμίσουμε όμως και τα άλλα στα οποία είπαμε,
Αναφερόμεθα στην πρώτη εντολή την οποία έγραφε πάνω σε εκείνες τις πέτρινες πλάκες, πάνω σε εκείνες τις πλάκες τις οποίες έδωκε ο Θεός και έγραψε ο ίδιος ο Θεός τα εντολά εκείνας. Η πρώτη εντολή, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, εξ αγαγών σε γης Αιγύπτου, ου και σοντές οι Θεοί έτεροι πλήνε μου. Εγώ είμαι ο Θεός σου, λέγει, που σε λυτρώνω από όλα τα κακά, σε λύτρωσα από όλα τα κακά, σε λυτρώνω, σε διαφυλάτω, σε σκέπω, σε ευλογώ, με ρυμνώ για σένα. Και πρόσεξε, λέγει, δεν υπάρχουν άλλος κανείς, άλλοι Θεοί, κανένας, λέγει, δεν υπάρχει εκτός από εμένα. Εις τούτο το θέμα, όσοι έρχεστε στα κηρύγματα, ερμηνεύσαμε ότι ο σημερινός άνθρωπος εγκαταλείπει των θεών των αληθινών και φεύγει στα είδωλα, εις τις μαγείες. Και όλος ο κόσμος σήμερα δεν ασχολείται τίποτε άλλο ημί με τα είδωλα, με την ειδωλολατρία, με τις μαγείες. Θεοσοφιστές, ειδωλολάτρες, οι ληστές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εις τη ζωή τους τα είδωλα, και αυτό θα το πιστοποιήσετε όταν βλέπετε τα παιδιά να έχουν πάνω τους αντί των τίμιων σταυρών τα ματάκια, τα σκόρδα, όταν βλέπετε τα σπίτια να είναι γεμάτα από πέταλα, τα αυτοκίνητα που κινούνται στους δρόμους με τα πέταλα. Δηλαδή ο άνθρωπος εγκατέλειψε το Θεό των αληθινών και λατρεύει τα είδωλα, λατρεύει τον διάβολο. Και ο Θεός τονίζει στην πρώτη εντολή, πρόσεξε, λέγει, εγώ είμαι μόνον, εγώ είμαι ο Θεός σου, λέγει, και ου και έσοντες οι Θεοί έτεροι πλήνε μου. Στην πρώτη εντολή, δευτέρα εντολή, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδα στην υποκάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτής ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Και αυτό είναι πάλι ένα δεύτερο σημείο της αποστασίας του κόσμου από τον Θεό των αληθινών, και είναι αυτό το οποίο ακριβώς δημιούργησε και τον έφος των μαρτύρων, όταν συλλαμβάνονται οι χριστιανοί και οδηγούν το μέσα στα θηρία, μέσα στα λιοντάρια, μέσα στα βασανιστήρια τα ανήκουστα, όταν εγδέρνουν το ζωντανί, όταν εσχίζονται από το μέσο επάνω σε κορυφάς δέντρων, όταν έπεφταν μέσα στους στους τροχούς με τα κοπτερά εκείνα σίδερα τα οποία εκόπτοντο και ετεμαχίζοντο, όπως ο Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτης του Χριστού, στον οποίον ο Πανάγαθος Θεός έδωκε πολύ χάρη και λαμπρότητα και αγιότητα και θαύματα ποιή καθεκά στην ημέρα. Και εμείς ευρισκόμεθα εις τον ναόν του δια να μελετούμε άλλοτε τα πάθη του ιδίου του Αγίου Γεωργίου, άλλοτε τα πάθη των μαρτύρων και άλλοτε των Αγίων και των ομολογητών, οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό. Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλο, λέγει, και ου προσκυνήσεις αυτό. Άλλον Θεόν δεν θα κάνεις, λέγει, εκτός από εμένα. Η τρίτη εντολή, ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίου, ου γαρ μη καθαρίσει Κύριος ο Θεός σου τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί Ματαίου. Εδώ είχαμε ομιλήσει ότι εις τα συζητήσεις μας και όπου και αν κινηθούμε να μην αναφέρομαι τον Θεό. Εδώ είναι η βλασφημία. Όχι απλώς αναφέρεται το όνομα του Θεού επί Ματαίου, αλλά βλασφημείται το όνομα του Θεού καθεκά στην ημέρα, και η βλασφημία στην Ελλάδα έφτασε εις το αποκόρυφο. Λέων στο ύψιστο σημείο. Όλοι οι πάντες βλασφημούν, και είχα προτρέψει και παρεκάλεσα όσοι ακούν το λόγο του Θεού και όσοι βρίσκονται μεταξύ αυτών των απίστων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πίστην στον Θεό, ούτε ευλάβειαν ούτε φόβον στον Θεό, να μεριμνούν, να ερωτούν, να παρακαλούν, να ελέγχουν δια τι βλασφημεί στο όνομα του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων και των Οσίων και των ιερών της Εκκλησίας μας, δια τι βλασφήμεις. Μη σταματήσεις, ερώτηξε το, δια τι βλασφήμεις, Πέτρου, γιατί κάνεις αυτή την αμαρτία. Και πέραν τούτου μη του πεις τίποτε άλλο. Σε συμβουλεύω, πες του, ότι να μην βλασφημείς, διότι θα πέσεις στην οικογένειά σου φωτιά και θα σε κάψει και εσένα και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και τα ζώα σου, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς Φετολός. Βλασφημείς, άνθρωπε των θεών των αληθινών, τότε περίμενε και την τιμωρία. Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίου,
Τετάρτη εντολή, μνήστητη την ημέρα των Σαββάτων, αγιάζειν αυτήν. Είπαμε εδώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε τίποτε την Κυριακή ημέρα. Ημιμόνων, έργα αγάπης, έργα αγαθοσύνης, έργα τα οποία θα ομολογούν την αγάπη μας προς τον συνάνθρωπό μας, θα προσευχόμεθα, θα εκκλησιαζόμεθα, θα ζητούμε το έλεος του Θεού και δεν θα εργαζόμεθα, διότι όποιος εργάζεται την Κυριακή ημέρα, άλλα πολλά παθαίνει, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Πολλά, πολλά παθαίνει, λέει. Γι' αυτό ας προσέξουμε την Κυριακή ημέρα. Δεν θα ζητήσουμε να πάρουμε 10 γιατί θα χάσουμε 100, δεν θα ζητήσουμε να πάρουμε 100 γιατί θα χάσουμε 1000 και ούτω καθεξής. Και οι αρρώστιες οι οποίες έρχονται στα σπίτια μας είναι γιατί πειράζουμε την ημέρα του Θεού, την Κυριακή ημέρα. Πέμπτη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εδώ είχαμε ομιλήσει εκτενώς περί του θέματος του, το ευρίσκονται σε κασέτες τις οποίες θα πάρετε για να ακούτε τα συντολά του Θεού και την ερμηνεία των εντολών του Θεού. Θα προσέξουμε να πονέμουμε εις τους γονείς μας οι οποίοι φτάνουν και στο τέλος της ζωής των, να προσέχουμε να τους αποδίδουμε την τιμή την οποία ο Θεός έταξε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και εγώ θα σε ευλογήσω στον κόσμο τούτον και θα σου δώσω να ζήσεις και χρόνια πολλά πάνω στην γη. Θα σου δώσω την ευλογία μου και την αγάπη μου, λέγει ο Θεός, όταν σε δω να τιμάς τους γονείς σου και οι γονείς να ανατρέφουν τα τέκνα αυτών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όχι μόνο να τα γεννούν αλλά να τα αναγεννούν, όχι να τα τρέφουν και να τρέχουν ξοπίσω τους με το κουταλάκι και με το αυγό στο χέρι και με τις μαρμελάδες και με τα βούτυρα, μη χάσουν τα παιδάκια μας τίποτε, και με τα παντός είδους γάλατα τα οποία σήμερα διαφημίζουν ημέραστε και νυχτός, μην τυχόν και το παιδάκι μου πάθει τίποτε, και δεν μεριμνούν καθόλου για την πνευματική ζωή των παιδιών των. Δεν τα μαθαίνουν μία προσευχή, δεν τα μαθαίνουν να πηγαίνουν στην εκκλησία, δεν τα μαθαίνουν να εξομολογούνται και ούτω καθεξής. Δηλαδή δίνουν μία ανατροφή η οποία δεν είναι του Θεού αλλά είναι του διαβόλου, του κόσμου, και ανατρέφουν έπειτα εκείνα τα παιδιά τα οποία βλέπουμε έπειτα τους καρπούς μας και κλαίωνα. Και θα προσέχουν πολλοί οι γονείς να μην βλέπουν τα παιδιά τους να αμαρτάνουν μπροστά τους και να σιωπούν και να έρχονται στην εξομολόγηση και να κλαίουν. Και όταν λέγω είδες το παιδί σου μέσα στην αμαρτία, τι έκανες? Φυσιολογικό πράγμα ήταν, λέγει. Κουβαλούσε στο σπίτι τις γυναίκες και έλεγε ο πατέρας, και τι θα κάνει, λέει, το παιδί μου, άντρας είναι, λέει. Μετά δαιμονίζεται ο γιος και μετά κλαίει και έρχεται στον Άγιο Γεώργιο. Να κάνεις τι? Έρχεσαι και κλαις. Τον καιρό που έπρεπε να προσέξεις, έλεγες είναι φυσιολογικά πράγματα, φυσιολογική ζωή. Δεν είπες είναι γουρουνίσια ζωή, είπες είναι φυσιολογική ζωή. Το λοιπόν τώρα τράβατα. Έτσι ήθελες, έτσι έστρωσες, έτσι θα κοιμηθείς. Φοβερά τα πράγματα, αδερφοί μου, φτάσαμε σε μια εποχή σαρκός. Το επαναλαμβάνω, σάρκα ο άνθρωπος. Βλέπει το παιδί του μπροστά να μαρτάνει και να λέγει είναι φυσιολογική ζωή, λέει. Την αφήσει και ο διάβολος την έκανε φυσιολογική, την αρετήν την έκανε κακία και την κακία την έκανε αρετήν. Με λίγα λόγια σταματούμε στο σημείο τούτο, τα έχουμε πει, δεν θα τα επαναλάβουμε. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, εσύ καθήκον έχεις να απονέμεις τους γονείς σου δικαιοσύνη, αγάπη, τιμή, ό,τι αρμόζει σε σένα που είσαι το παιδί, και οι γονείς έχουν καθήκον στα παιδιά να απονέμουν εκείνο το οποίο ο Θεός έταξε. Πέραν τούτου υπάρχει κρίση και ο Θεός θα κρίνει τον κάθε έναν κατά τα έργα του. Έκτη εντολή, ου φωνεύσεις. Εδώ μιλήσαμε περί εκτρώσεων, περί φόνων, παντός είδους φόνος. Και εκείνος ο οποίος δημοσιεύει μέσα στις εφημερίδες και τα περιοδικά και μέσα στις τηλεοράσεις όλη εκείνη την αμαρτία, απροκάλυπτα πορνοτενίες και τα λοιπά, διαπράττει φόνων όχι σώματος αλλά ψυχής, και αλίμονων και τρισαλίμονων όταν θα καθίσει ο Θεός επί θρόνου δόξης δια να κρίνει τον κόσμο. Πόσες ψυχές φωνεύονται καθεκά στην ημέρα με αυτά τα οποία παρουσιάζει η παρούσα κοινωνία, ο παρόν κόσμος, ο κόσμος της αμαρτίας, ο κόσμος, ο απατεών κόσμος, λέγει. Του μέλλοντος Σημεώνος, λέγει, μεθύσταστε του απατεώνος κόσμου τούτου, λέγει. Του κόσμου του απατεώνος, λέγει. Ο κόσμος ο οποίος ξέχασε τον Θεόν και δεν κάνει τίποτε άλλο ημιμόνον να αμαρτάνει.
Αυτοί οι οποίοι γίνονται αιτία να φωνεύονται ψυχές, αλίμονων και τρεις αλίμονων, καλύτερα να μην εγγενώντος τον κόσμο τούτο. Αυτοί οι δημοσιογράφοι, αυτοί όλοι οι οποίοι παρουσιάζουν όλα αυτά τα βρώμερα και ακάθαρτα τα οποία οδηγούν χιλιάδες ψυχές μέσα στην κόλαση. Αυτοί οι οποίοι γίνονται αιτία να φαρμακώνονται ψυχές και να πέφτουν στα νύχια του διαβόλου. Αυτοί οι οποίοι δεν μεριμνούν πώς να ευεργετήσουν τον κόσμο αλλά να τον καταστρέψουν τον κόσμο. Αλίμονον και τρεις αλίμονον. Καλύτερα να μην εγεννώντο. Καλύτερα να μην επλάθοντο. Όπως ο διάβολος, ο οποίος εδώ τρώει αοράτους χαστούκια και ραβδισμούς από τους αρχαγγέλους με την πύρην ροφέαν και φωνάζει ο διάβολος. Είμαι διάβολος, λέει, που καλύτερα να μην υπήρχα. Ο διάβολος, καλύτερα να μην υπήρχε, καλύτερα να μην ήμουνα, λέει. Εγώ είμαι, λέει, ο διάβολος που να μην ήμουνα, λέει. Βέβαια, εις αυτά τα σημεία είναι τόσο φοβερά τα οποία ο Πανάγαθος Θεός ήθε να μας ελεήσει. Ου φωνεύσεις, λοιπόν, φόνος, ου μιχεύσεις. Εδώ πορνεία απροκάλυπτη, απάτη συζύγων, ανδρός και γυναικός, ο ένας απατά τον άλλον. Τα παιδιά τρέχουν στις πορνείες, στις μιχείες, ο κόσμος όλος στην αμαρτία, στη σάρκα με λίγα λόγια. Και ο Θεός απαγορεύει και ζητεί από τον άνθρωπο να τηρεί την αγνότητά του και την καθαρότητά του και να εισέρχεται καθαρός στο μυστήριο του γάμου. Όχι να εισέρχεται μολυσμένος και ακάθαρτος και βουτυγμένος στα αίματα και τις εχθρώσεις και να καταφεύγουμε στο μυστήριο του Θεού, το οποίο είναι το μέγα μυστήριο, λέγει, του γάμου, το μυστήριο του, το μέγα εστί, είπε ο Απόστολος Παύλος. Βουτούμε μέσα στα αίματα και τις αμαρτίες και μετά πηγαίνουμε στην εκκλησία να κάνουμε το μυστήριο του γάμου. Και τι μυστήριο? Και τα δύο μυστήρια, η βάπτιση και ο γάμος, είναι αυτά τα οποία σήμερα κατέστησαν μυστήρια εμπεγμού, όχι μυστήρια φόβου Θεού. Εισερχόμεθα μέσα στις εκκλησίες, οι γυναίκες γυμνές, ολόγυμνες, ο άλλος βάζει το ένα πόδι πάνω στο άλλο και νομίζει ότι βρίσκεται μέσα σε καφενείο, ο άλλος καπνίζει μέσα στην εκκλησία, ο άλλος χασκογελά και φωνάζει και ορίεται, και τούτα όλα νομίζουμε ότι είναι μυστήρια της εκκλησίας. Δεν είναι αυτά μυστήρια, είναι εμπεγμός των μυστηρίων και ο Θεός να μας ελεήσει, αδερφοί μου. Ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, είναι η 8η εντολή, ου κλέψεις. Δεν θα επιθυμήσεις ποτέ όσα ανήκουν στον αδερφό σου, τον πλησίο σου. Ούτε επιθυμήσεις όσα τον πλησίο σου εστί. Ούτε μία καρφίτσα, ούτε ένα βελόνι, ούτε ένα κουμπί. Δεν θα αγγίσεις πάνω, διότι είναι ξένο. Δεν ανήκει σε σένα. Εδώ υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κλοπών και μεταξύ τούτων, αδερφοί μου, φτάνουμε και στο σημείο εκείνον το οποίο πολλοί αγωνιούν οι γυναίκες που έχουν σκληρούς άνδρας. Σκληρούς άνδρας. Λέγει, παίρνω από τον σύζυγό μου, λέγει, χρήματα που δεν του τα λέγω. Τι να τα κάνεις, λέγω. Λέγει, χρειάζεται η οικογένειά μου το φαγητό και δεν μου δίδει, λέγει, και αναγκάζομαι να παίρνω από τον σύζυγό μου χωρίς να το ξέρει, γιατί αδειμονών μου εάν το μάθει. Και όταν θέλεις να αγοράσεις το σπίτι σου κάτι, λέγω, πού θα πας, στην γειτόνισσα, στο γείτονα να ζητήσεις, διότι έχεις ανάγκη οπωσδήποτε να φέρεις κάτι στο σπίτι. Εκείνος δεν σου δίδει, τι θα κάνεις. Στο σημείο τούτο ήθελα να παρακαλέσω πολύ, μην έχετε δύο τσέπες μέσα στο σπίτι. Μην κρατάτε τα χρήματα ο άντρας από τη γυναίκα και η γυναίκα από τον άντρα. Ένα να υπάρχει, ένα ταμείο, όχι δύο. Όταν υπάρχουν δύο, τότε μπαίνει ο διάβολος και κάνει αυτά τα οποία ακριβώς σας ομίλησε. Και θα υπάρχει οικονομία στο σπίτι. Η γυναίκα πρέπει να κρατά το χέρι της σφιχτά. Όχι να φέρνει ο άντρας και εκείνη να σπαταλά, διότι δεν πρόκειται ποτέ να δει το σπίτι ευλογία. Να είναι οικονόμα, όπως ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν οικονόμος και ευλόγησε ο Θεός τον Ιωσήφ και έσωσε ολόκληρο το εβραϊκό έθνος. Να είναι οικονόμα, να σέβεται τον ιδρώτα του άντρος και ο άντρας να έχει απόλυτον απεριόριστον εμπιστοσύνη στην γυναίκα του και να μην κρατά και να δίδει στην γυναίκα του με τη τσιμπίδα και με το σταγονόμετρο τα χρήματα, διότι αυτά είναι αιτία να πέφτουν οι γυναίκες σε εκείνο το ακριβώς την ενοχή, ότι κλέβω. Προσέξτε αυτά τα λόγια που σας λέγω, αδερφοί μου, διότι είναι φοβερά και είναι αυτά τα οποία απασχολούν τον καθέναν από εμάς σήμερα. Και εισερχόμεθα στην ενάτη εντολή. Η ενάτη εντολή, ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίου σου, μαρτυρίαν ψευδή. Εδώ έχουμε, αδερφοί μου,
ένα φοβερό αμάρτημα, το οποίο από την Εκκλησία, όταν πάεις στο δικαστήριο και βάλεις το χέρι σου επάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο, είτε δίκαια είτε άδικα, είτε δικαίως είτε αδίκως, δηλαδή ή μαρτυρήσεις την αλήθεια ή ψευδομαρτυρήσεις, η ποινή την οποία δίδει η Εκκλησία είναι ένα χρόνο να μην κοινωνήσεις, διότι είναι φοβερό αμάρτημα. Όταν βάλεις το χέρι σου επάνω στο Ιερόν Ευαγγέλιον, τη στιγμή εκείνη επικαλείσαι μάρτυραν των Θεών και δεν μπορείς να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις ούτε ένα νι ούτε ένα σίγμα, ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα πάει να βάλει το χέρι του πάνω στο Ιερόν Ευαγγέλιον και να έχει μάρτυραν των Θεών ότι λέει την αλήθεια και να πει την αλήθεια? Ψευδομαρτυρούμενα συστόλος. Αυτή είναι η ενάτη εντολή με την οποία ο Θεός μας απαγορεύει κάθε είδους ψέμα, από το μωρόν εκείνο και ανόητον που το λέγουμε για να αστειευτούμε, μέχρι σε εκείνο που η ασυνειδησία εσχάτην τολμόμεν να υπούμεν και στο δικαστήριο καταπατώντας το Ευαγγέλιο και προσκαλούντας ως μάρτυρα την ψευκιάς μας και αυτών των ίδιων των Θεών. Από πού αρχίζει? Από το μικρό άνθρωπος και φτάνει μέχρι του εσχάτου σημείου να βάζει το χέρι του επάνω στο Ευαγγέλιο και να ψευδομαρτυρεί. Με άλλα λόγια, όπως κάθε αμαρτία έχει πολλά και διάφορα σκαλοπάθια, από τα ψηλότερα μέχρι τα χαμηλότερα και από τα ελαφρότερα μέχρι τα βαρύτερα σκαλοπάθια, έτσι και η αμαρτία του ψεύδους αρχίζει, αδερφοί μου, από τα αστεία. Όταν θα αρχίσει κανείς να γλιστρά από τα αστεία και να φτάνει στον κατήφορο, στο βάθος, στην κατάπτωση, και να σπρώχνεται προς τα βαριά εκείνα αμαρτήματα της ψευδομαρτυρίας, ένα αστείο, μια φάρσα, ένα ψέμα, όλα αυτά, όπως φαίνονται, πως δεν βλάπτουν κανένα, όλα αυτά είναι ένα σωρό αμαρτίες οι οποίες καταπιέζουν την ψυχή, είναι ψέμα, και ο αρχηγός του ψεύδους είναι ο διάβολος, ο πατήρ του ψεύδους. Αυτός γεννά την ψεύτια, ο πατήρ του ψεύδους, αυτός. Οι παραβάσεις, μια ψευδομαρτυρία στο δικαστήριο συνδυασμένη με ψευδορκία, ψευδομαρτυρία που γίνεται για να καταπατηθεί το χωράφι του αδερφού σου ή το οικόπεδο του πλησίου σου, για να μετακινήσεις τα όρια τα οποία έθεσε η δικαιοσύνη, ο κόσμος τούτος και σου ανήκει εκείνο το μέρος, για να τα καταπατήσεις όλα, μετακινείς αυτά τα όρια και αρπάζεις το χώμα του αδερφού σου. Είτε μία ψευδομαρτυρία για να τιμωρηθεί εκείνος που ήταν δίκαιος και δεν είχε κανένα φταίξιμο, με το εγκληματικό αποκορύφωμα να ξεγλιστράμε, ξεκινώντας από το πρώτο σκαλοπάτι και φτάνοντας μέχρι και το τελευταίο που λέγεται βαρύ αμάρτημα του ψεύδους. Η αρχή του κατηφόρου θα μας φέρει σιγά σιγά γρήγορα σε βαθύ γκρεμόν, αδερφοί μου, στα σκαλοπάθια του άδους, εκεί όπου είναι ο πατήρ του ψεύδους. Έτσι δεν θα παρουσιαστεί δύσκολο να φτάσει η στιγμή και εις το τελευταίο, όταν αρχίσεις από το μικρό. Εις όλους εκείνους οι οποίοι λέγουν ψεύματα, λέγει, το μέρος αυτόν εντυλίμνεται και ομένει πυρί και θείο, μέσα εις την κόλαση, λέγει, μαζί με όλες τις άλλες αμαρτίες, είναι και το ψεύδος, διότι ο Πανάγαθος Θεός το έθεσε τούτο ως κύριον σημείο εις τας 10 εντολάς, εις την 9η εντολή. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά το πλησίο σου μαρτυρίαν ψευδή. Τα ψέματα που λέμε για να σκεπάσουμε κάποια παρεκτροπή ή έλλειψη μας, η οποία δεν θέλουμε να πέσει στην αντίληψη του πλησίον μας, και εις αυτό έχουμε ενοχή μεγάλη. Θα φέρουμε ένα παράδειγμα. Έρχεται κάποιος και σε βιάζει να του πεις την αλήθεια, διότι πουλείς κάτι. Έχεις ένα κατάστημα, έχεις ένα σημείο στο οποίο τέλος πάντων εργάζεσαι για να ζήσεις, και εκεί έρχεται ένας και σε βιάζει να του πεις την αλήθεια. Εσύ πώς θα ξεφύγεις τώρα? Πουλείς, επί παραδείγματι, ένα ζεύγος παπούτσια ή
είσαι μανάβης και πουλείς ντομάτες ή φρούτα ή πατάτες ή οτιδήποτε άλλο. Από τα πιο μικρά μέχρι τα μεγάλα, ήδη οικοδομών, σίδερα, οτιδήποτε. Και έρχεται ο άλλος και σου λέγει να μου πεις τούτο που μου πουλείς πόσα κερδίζεις, πόσα το αγόρασες. Εσύ πώς θα φύγεις τώρα από αυτήν την περίπτωση? Δεν θα απαντήσεις τίποτε. Το μόνο που θα του πεις δια να γλιτώσεις, να το απευθύνεις μία ερώτηση. Δεν είσαι περίεργος, πες του. Η περιέργεια σου δεν σε φτάσει σε σημείο το οποίο δεν επιτρέπεται. Και έτσι θα γλιτώσει. Δεν θα του πεις τίποτε άλλο. Να το ομιλήσεις αόριστα. Διότι μόνο με την αοριστολογία θα γλιτώσεις από το ψεύδο. Σε αναγκάζει να του πεις αν είναι τούτο το πράγμα καλό ή κακό. Πες του, εγώ το έχω δια να το πουλήσω. Εσύ που το αγοράζεις, δεν το βλέπεις αν είναι καλό ή κακό? Μα πόσα κερδίζεις από αυτό? Αυτό δεν είναι δουλειά δικιά σου, πες. Εσύ δουλειά να έχεις είναι να το αγοράσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεφεύγουμε. Να μην απαντούμε. Διότι εάν απαντήσεις και πει ψεύδος, την ίδια στιγμή να έπεσες στο αμάρτημα. Ή θα αναγκαστεί να πει την αλήθεια, που εκείνος δεν θα την πιστέψει, διότι όλοι είναι ψεύτες. Πας άνθρωπο ψεύστης, λέγει ο ψαλμωδός. Δεν υπάρχει κανένας που λέγει την αλήθεια. Και στο σημείο τούτο ακριβώς θα προσπαθήσεις εσύ να ξεγλιστράς χωρίς να δίδεις συγκεκριμένες απαντήσεις, να γλιτώνεις από την αμαρτία. Είναι τα ψέματα που παρουσιάζουν τον φωνιάν και δολοφόνων των άνθρωπων που ούτε μακριά επέρασαν από τον τόπο του εγκλήματος. Υπάρχει άλλο ψεύδος. Πάει και ψευδομαρτυρεί κάποιος για ένα ο οποίος ούτε ιδέα αν έχει, και τον οδηγούν στην εκτέλεση, τον οδηγούν στην φυλακή, και ο άνθρωπος εκείνος ούτε ιδέα αν έχει. Ψευδομαρτυρίες μεγάλου μεγέθους αυτές. Υπάρχει μία περίπτωση στην οποία εφυλάκησαν κάποιον ο οποίος ήταν τελείως αθώος, και η φυλακή την οποία εδόθη στον άνθρωπο ήταν και το τέλος να εκτελεστεί την επόμενη ημέρα. Η απόφαση ήταν ο θάνατος, και ο άνθρωπος ήταν παντελώς δίκαιος και άδικο αυτό που του επεφόρτησε. Το αποτέλεσμα. Από το βράδυ μέχρι το πρωί, όταν πήγαν να τον συλλάβουν, να τον οδηγήσουν, να τον εκτελέσουν, τα μαλλιά του από μαύρα έγιναν ολόλευκα. Και τότε δόθηκε η ευκαιρία και είπαν γιατί ο άνθρωπος αυτός έπαθεν αυτή την αλλαγή. Και εκείνος έλεγε στερεότυπα, είμαι αθώος. Και εν τέλει, αφού αναθεωρήθηκε η δίκη, αφού εξέτασαν εκ δευτέρου όλες τις κατηγορίες εναντίον του, διεπίστωσαν πραγματικά ότι ήταν άδικο εκείνο το οποίο επήγαιναν να κάνουν, και το εμαρτύρησαν η αλλαγή των τριχών της κεφαλής, η λύπη του, η μεγάλη, τον άλλαξε τον άνθρωπο. Κάτι τέτοιες περιπτώσεις έχουμε, αδερφοί μου, πολλές. Και οι ψευδομάρτυρες είναι τόσοι πολλοί, οι οποίοι οδηγούν τους δικαίους, τους αθώους, στον θάνατο. Και το μεγαλύτερο από όλα παράδειγμα, το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ο Χριστός μας. Ζητούσαν να τον καταδικάσουν, να έβρουν κάτι το οποίο να τον ενοχοποιεί, δεν έβρισκαν. Και εν τέλει, λέγει, παρουσιάστησαν δύο ψευδομάρτυρες. Από αυτούς τους ψευδομάρτυρες έχουμε σήμερα πληθώραν στην Ελλάδα. Εάν πλησιάσεις στα δικαστήρια, αδερφοί μου, και πάεις εκεί και κάνεις μία κίνηση, η οποία κίνηση στα μαρτυρία αγωνία. Δηλαδή, εάν κοιτάζεις δεξιά και αριστερά με αγωνία, εάν κοιτάζεις το ρολόι σου, κάνε μία πρόβα, κάνε μία δοκιμή, πήγαινε απ' έξω από ένα δικαστήριο και κάνε τούτα που σου λέω αυτή τη στιγμή. Να αγωνιάς, να περπατάς, να κινείσαι, να κάνεις κάτι το οποίο να προξενεί αγωνία. Εκείνη την ώρα θα παρουσιαστούν κοντά σου οι λεγόμενοι ψευδομάρτυρες και θα σου πούν τι θέλεις,
Γιατί αγωνία? Έχω μία δίκη, θα πεις εσύ. Τι δίκη είναι? Εγώ να μαρτυρήσω τι θέλεις, και τη στιγμή εκείνη φτάνει να του δώσεις αυτό το οποίο θα σου ζητήσει, θα μπει μέσα, θα πάει στο δικαστήριο, θα βάλει το χέρι του πάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο, θα πει αυτά που του είπες, ό,τι του είπες, θα ψευδομαρτυρήσει παντελώς ψευδή όρκο για να σε γλιτώσει. Αυτό ζει από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτήν την υπόθεση. Βάζει το χέρι του πάνω στο Άγιο Ευαγγέλιο και ψευδομαρτυρεί από το πρωί ως το βράδυ, όπως εσύ που εργάζεσαι με τον ιδρώτα σου να βγάλεις το ψωμί σου, εκείνος κάθεται μέσα στα δικαστήρια ως ψευδομάρτυρας. Αυτοί οι ψευδομάρτυρες είναι πολλοί μέσα στα δικαστήρια, αδερφοί μου, είναι αυτοί οι οποίοι ανεβάζουν τον αναμάρτητον Ιησούν στο Σταυρόν για να ποθάνει εκεί εν μέσω δύο ληστών. Να θυμηθούμε όμως και κάτι άλλο, τους φρικτούς όρκους του πλεονέκτου, ο πλεονέκτης. Και αυτός ο πλεονέκτης εμφανίζεται και πάντοτε μέσα στην οικογένεια. Πόσα αδέρφια φθάνουν στα μαχαίρια και μαχαιρώνονται και φωνεύονται από την πλεονεξία τους, διότι ο ένας θέλει να αδικήσει τον άλλον, ο αδερφός των αδερφών. Πόσα περιστατικά έχουμε τα οποία φθάνουν τα αδέρφια λόγω της πλεονεξίας μέσα σε αφάνταστα σημεία μίσους και έχθρας, μέχρι και του τελευταίου εκείνου εγχειρήματος το οποίο ονομάζεται φόνος. Να θυμηθείς την ψευδομαρτυρία εκείνη του ασυνειδήτου, ο οποίος δεν περιορίζει την απλάση της συκοφαντίαν αυτήν με την οποία ο αθώος παρουσιάζεται ο ένοχος, αλλά να φθάνει και εμπρόσεις τους δικαστάς για να βεβαιώσει ένα πλάσμα, ένα παλάμισμα με το ασεβές του χέρι επάνω στο Ευαγγέλιο, την συκοφαντίαν με τον σκοπό ακόμη και να κρεμάσει και να γίνει δυνατόν αυτόν, αν είναι δυνατόν και αυτόν τον συκοφαντηθέντα των αθώων. Σκέψου τα εγκλήματα αυτά, σκέψου, μελέτησε και είπε μέσα σου, τι κάνω? Μήπως κάνω και εγώ το ίδιο? Μήπως φτάνω και εγώ στο σημείο να ψευδομαρτυρώ εναντίον του αδερφού μου, να τον αδικώ? Και στο σημείο τούτο, αδερφοί μου, θα δεις ότι εάν μεν πράττεις τούτο το αμάρτημα να το σταματήσεις, εάν όμως δεν το πράττεις, να ευχαριστείς τον Θεό που σε φύλαξε. Η ψευδομαρτυρία καταλήγει στην συκοφαντία, που είναι το φοβερότερο από όλα τα αμαρτήματα. Συκοφαντία. Τι είναι συκοφαντία? Έχουμε την περίπτωση εκείνη κατά την οποία ξεκίνησε ο άνθρωπος για να φτάσει στο πνευματικό, ο οποίος ήταν πάνω στην κορυφή του βουνού, ένα μοναστήρι, και εκεί βρίσκεται ένα ξακουστός πνευματικός. Και ξεκίνησε κάποιος αμαρτωλός για να πάει εκεί να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. Και έφτασαν εις τον γέροντα και μπήκε μέσα και ζητούσε έλεος από τον Θεό. Και του είπε ο γέροντας, πες με τις αμαρτίες σου και ο Θεός που σταυρώθηκε για σένα θα σε συγχωρέσει ό,τι και αν έκανες. Και έλεγε, εμένα το φωνιά θα συγχωρέσει? Ναι, παιδί μου, θα σε συγχωρέσει. Εμένα, ο οποίος έκανε τόσες πορνίες και τόσες μοιχείες? Ναι, θα σε συγχωρέσει. Εμένα που έκλεψα τόσα και τόσα, θα σε συγχωρέσει, του λέει. Αφού είπαν όλες τις αμαρτίες και τον ερώτησε ο πνευματικός, τα είπες όλα? Ναι, λέγε, τα είπα όλα. Του συγχώρεσε και έφυγε. Όταν έφυγε όμως και προχώρησε σε λίγο διάστημα από το μοναστήρι, εθυμήθηκε και στράφηκε πίσω. Εθυμήθηκε κάτι που δεν το είπε και έπεσε στα πόδια του πνευματικού και του λέει, γέροντά μου, με θυμήθηκα κάτι το οποίο δεν σου το είπα. Να μου το πεις, του λέει, και αυτό. Έχω δύο κόρες, του λέει, και ο γείτονάς μου είχε έξι κόρες. Εκείνος, λέγει, επάντρευσε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη και έφτασε στην έκτη, λέγει, και εγώ δεν επάντρεψα τις κόρες. Και τότε, λέγει, εισήρθε μέσα μου ο φθόνος, το μίσος και η συκοφαντία. Και έφυγα και πήγα στον αραβωνιαστικό της τελευταίας εκείνης κόρης και την εσυκοφάντησα και εγκατέλειψε, λέγει, εκείνη την κόρη και έφυγε. Τότε ο πνευματικός του λέγει, τώρα δεν σε συγχωρεί ο Θεός. Του λέγει, μα εμένα που με συγχώρησαν τόσες και τόσες αμαρτίες,
Τώρα λέγει δεν σε συγχωρεί ο Θεός. Να σηκωθείς, του λέγει, να φύγεις. Είσαι ασυγχώρητος. Δεν παίρνει συγχώρεση από τον Θεό. Αφού έκλαψε όμως εκείνος ο άνθρωπος ο δυστυχισμένος, τότε ο γέροντας τον εφώτισε ο Θεός και του λέγει. Ήταν σχεδόν χαράματα της Ανατολής. Να κατέβαινε στην πόλη, του λέγει, γρήγορα, του λέγει, προτού χαράξει η Ανατολή. Να πάει, του λέγει, να βρεις μια γκότα, να την πάρεις, να τη σφάξεις, του λέγει, και στο δρόμο που θα έρχεσαι θα τη μαδίσεις και ωστόσο να έρθεις εδώ να μου τη φέρεις καθαρισμένη, του λέει. Πραγματικά αυτό έκανε εκείνος και κατέβηκε στην πόλη, επήρε την γκότα, την έσφαξε και άρχισε να τη μαδά και να τρέχει για να φτάσει στο πνευματικό, ωστόσο να ξημερώσει. Όταν έφτασε εκεί και έδωκε την γκότα καθαρισμένη, τότε ο πνευματικός, του λέει, να στραφείς πίσω γρήγορα, του λέει, και να μαζέψεις όλα τα φτερά που έβγαλες από την γκότα, του λέει, να μου τα φέρεις και θα σε συγχωρέσει ο Θεός. Εστράφηκε πίσω, αλλά φυσούσε αέρας και δεν μπόρεσε να μαζέψει ούτε ένα φτερό. Και στράφηκε πίσω κλαίγοντας. Του λέγει, δεν βρήκα ούτε ένα φτερό. Του λέγει, αυτά είναι τα λόγια που εσύ κοφάντησες, του λέγει, την κόρη του γειτόνου σου. Ποιος θα τα μαζέψει τώρα αυτά, λέγει, που επήγες και είπες εναντίον εκείνης της αθώας κόρης και την εγκατέλειψε ο αραβωνιαστικός της. Αυτό, αδερφοί μου, είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα, το να μαζεύουμε τη γλώσσα μας και να μην είμεθα ούτε ψεύτες, ούτε συκοφάντες, ούτε φθονεροί, ούτε εκδικητές, ούτε κακοί άνθρωποι στον κόσμο τούτον. Διότι ο Πανάγαθος Θεός ευλογεί και αγαπά τον καθέναν από εμάς και μεριμνά για τον καθένα. Και όταν βλέπουμε τον αδερφό μας να προοδεύει, όχι να κάνουμε το παν για να τον εξαφανίσουμε, αλλά για να τον χαρούμε και να τον βοηθήσουμε στη ζωή του. Δικαιολογείται όμως το ψέμα σε καμιά περίπτωση? Θα δούμε μερικά σημεία. Ένα σημείο το οποίο μας δίδει μία άφεση αμαρτιών είναι το εξής παράδειγμα. Κατά την ηθική του Ευαγγελίου και την ηθική της θεολογίας, επί παραδείγματι αυτή τη στιγμή βγαίνει η γυναίκα να πάει να ψωνίσει. Στον δρόμο που περπατά επιτίθεται ένας κακός άνθρωπος εναντίον της, θέλει να της κάνει κακό, την ενοχλεί, την κατατρέχει εξωπίσω, εκείνη διαφυλάθει την τιμή της και φεύγει γρήγορα γρήγορα και φτάνει στο σπίτι με τα ψώνια. Μπαίνει στο σπίτι και την ερωτά ο σύζυγος, τι έπαθες, τι σου συνέβηκε και είσαι λαχανιασμένη? Εκείνη η γυναίκα απαντά, τίποτα δεν έχω, κουράστηκα. Δεν ομιλεί την αλήθεια, είπε ψέμα. Και σε αυτή την περίπτωση έκανε καλά ή έκανε κακά? Εάν πει την αλήθεια, ο σύζυγος εκείνη τη στιγμή μπορεί να πάρει ένα περίστροφο, να πάρει ένα μαχαίρι, να κατεβεί γρήγορα γρήγορα, να συναντήσει τον κακόν εκείνον άνθρωπο, να τον μαχαιρώσει, να τον σκοτώσει και εκείνον να πάει στη φυλακή, ο άλλος να αποθάνει και η γυναίκα να μείνει στο σπίτι μόνη της. Είπε ένα ψέμα στο σημείο τούτο. Το ψέμα όμως αυτό στην χριστιανική ηθική, στην γλώσσα της θεολογίας, στην δογματική, σε εκείνα τα οποία μας διαφύλαξε ο Θεός μας, σε αυτή την περίπτωση είπε ένα ψέμα και φύλαξε ένα μεγάλο κακό. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Μέσα σε ένα δάσος υπάρχει ένα σπίτι και μέσα σε εκείνο το σπίτι καταφεύγει μια κόρη λαχανιασμένη και λέγει στον νοικοκύριο, φύλαξε με, του λέγει, γιατί με κατατρέχω. Πραγματικά ο άνθρωπος εκείνος ανοίγει το σπίτι, βάζει την κόρη μέσα και την διαφυλάται. Σε λίγο έρχονται δύο ληστές οπλισμένοι, χτυπούν την πόρτα, ανοίγει ο νοικοκύρης και λέγουν,
Ήρθε καμία κόρη και μπήκε εδώ μέσα τώρα προλίγου? Απαντά ο νοικοκύρης, όχι. Και φεύγουν οι ληστές. Είπεν ένα ψέμα να διαφυλάξει μια κόρη η οποία εκινδύνευε από την ατιμία και τον θάνατο και τον εξευτελισμό κακούργων και ασυνειδήτων ανθρώπων. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο είναι ζωντανό και το οποίο το έχουμε και πολλοί από εμάς προσκύνησαν τον Άγιον αυτόν ο οποίος είπε ένα ψέμα. Όσοι πήγατε στη Ζάκυνθο θα έχετε προσκυνήσει τον Άγιον της Αγάπης, ο οποίος Άγιος της Αγάπης είπε ένα ψέμα. Όταν γίνονται εκλογές είχε έναν αδερφόν ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος ήθελε να γίνει βουλευτής στην περιοχή εκείνη, αλλά οι αντίθετοι επλήρωσαν κάποιον και τον σκότωσε. Εκείνος ο κάποιος κατετρέχεται από την αστυνομία και τα αποσπάσματα τα αστυνομικά για να συλληφθεί, έφυγε από την πόλη, κατέφυγε στα βουνά και έφτασε στο μοναστήρι και χτύπησε την πόρτα τα μεσάνυχτα. Άνοιξε ο Άγιος και βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ταραγμένος και φοβισμένος. Τι έκανες, του λέγει, και τρέχεις ως εδώ, τι θέλεις? Φύλαξε με, του λέγει. Γιατί, τι έκανες? Εσκότωσα, λέγει, έναν άνθρωπο. Ποιον εσκότωσες? Και είπε το όνομά του. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Διονύσιος αντελήφθη ότι ήταν ο φωνιάς του αδερφού του, διότι εκείνος ο βουλευτής ήταν αδερφός του Αγίου. Εκείνη τη στιγμή συγκρατήθηκε. Ποιος από εμάς μπορεί να κρατήσει τον πόνο του αυτή τη στιγμή, να συναντά μπροστά σου στα χέρια σου τον φωνιά του αδερφού σου? Τον έβαλε μέσα και μετά από λίγη ώρα έρχονται τα αστυνομικά αποσπάσματα, χτυπούν το μοναστήρι, έρχεται ο Άγιος εκείνος και τον ρωτούν, μήπως έφτασε εδώ κανένας διότι έγινε το φόνος του αδερφού σου? Και απαντά ο Άγιος, κανείς δεν ήρθε. Πλησιάζει το φωνιά, κάθεται μαζί του, συζητά μαζί του, του δείχνει αγάπη απεριόριστη, εξομολογείται ο φωνιάς και αφού τελείωσε την εξομολόγηση γύρισε ο Άγιος και του λέει, αυτόν που εσκότωσες είναι ο αδερφός μου. Αφού επέρασε η ώρα έδωκε και χρήματα εις αυτόν τον φωνιά, τον έβαλε και μέσα σε ένα πλοίο και έφυγε ο Άγιος της αγάπης. Αυτά τα ψέματα, αδερφοί μου, στη χριστιανική ηθική επιτρέπονται. Έχουμε και ένα άλλο ψέμα στην Καινή Διαθήκη. Το ψέμα αυτό εγένετο από τους ιδίους τους αγγέλους. Όταν οι δύο μάγοι έφτασαν στον Ηρώδη και ζήτησαν από τον Ηρώδη να τους πει πού περίπου εγεννήθηκε ο βασιλιάς, ο Ηρώδης αφού εκάλεσε όλους τους μορφωμένους εκείνους της εποχής εκείνης του βασιλείου του, είδαν ότι στη Βιθλεέμ, λέγει, γεννήθη ο βασιλιάς εκείνος. Και τότε εκάλεσε τους μάγους και τους λέγει, εδώ ξέρω ότι ο βασιλιάς αυτός γεννήθηκε στη Βιθλεέμ, πηγαίνετε, τους λέγει, και όταν έβρετε αυτό το παιδί που γεννήθηκε και το προσκυνήσετε, να έρθετε πίσω να μου πείτε πού είναι για να πάω και εγώ να το προσκυνήσω. Και οι μάγοι έδωκαν υπόσχεση, είπαν ναι, θα πάμε και θα επιστρέψουμε. Πλην όμως όταν έφτασαν εκεί έρχεται άγγελος Κυρίου και λέει, δεν θα επιστρέψετε, θα αθετήσετε, λέγει, τούτο το οποίο είπατε. Δηλαδή την αλήθεια την οποία εσείς κυνηγάτε τώρα να κάνετε δεν θα την πείτε, θα φύγετε από άλλον δρόμο και δεν θα πάτε πίσω. Και βλέπετε ότι και σε αυτό το σημείο η παράβαση ακριβώς της αληθείας, η επιστροφή δηλαδή των μάγων πίσω, ήταν ένα σημείο το οποίο ακριβώς μας επιτρέπει για να σκεπάσουμε ένα μεγάλο κακό. Εάν επέστρεφαν οι μάγοι πίσω και έλεγαν στον Ηρώδη ότι βρίσκεται στη Βιθλεέμ στο σπήλαιο, τότε εκείνη τη στιγμή θα ορμούσε ο Ηρώδης, θα έπιανε τον Χριστό και θα τον κατέσφαζε. Πλην όμως ο άγγελος του ουρανού λέγει στους μάγους, όχι, δεν θα επιστρέψετε πίσω, θα φύγετε δι' άλλης οδού εις την χώραν ημών. Αυτά τα ψέματα τα οποία γίνονται για να καλύψουμε ένα μεγάλο κακό, ένα έγκλημα,
ένα έγκλημα, είναι αυτό το οποίο ακριβώς επιτρέπεται στη χριστιανική ηθική, μόνον τότε μόνον. Στις άλλες περιπτώσεις ποτέ. Όταν πρόκειται να σκεπάσεις ένα μεγάλο κακό, τότε μπορείς να πεις ένα ψέμα το οποίο δεν είναι εις βάρος κανενός. Όταν είναι εις βάρος άλλου, είναι φοβερό το αμάρτημα και το ψεύδος αυτό κατακρίνεται εν ώρα κρίσεως από τον Θεό και οδηγούμεθα εις την τιμωρία του Θεού. Εις αυτήν όλην ακριβώς την διαδικασία την οποία ο άνθρωπος ευρίσκεται εμπλεγμένος μέσα στην κοινωνία για να ζήσει, καταφεύγει σε ένα άλλο σημείο, ότι η θεωρία το να ζεις με το ψέμα είναι εκείνο το οποίο σου απαγορεύει να ζήσεις με το σταυρό στο χέρι. Όταν πηγαίνει λέγει με το σταυρό στο χέρι, δεν πρόκειται να προοδέψεις. Αν δεν πει ψέματα, όλοι λένε ψέματα, πες και εσύ για να ζήσεις. Αυτή είναι η θεωρία του διαβόλου. Είναι το σύνθημα του διαβόλου. Όταν προχωρείτε και με το σταυρό στο χέρι, δεν πρόκειται να δεις πρόοδο. Δηλαδή θα προχωρήσεις με το ψεύδος για να δεις πρόοδο. Και αυτό θα το συναντήσουμε όσοι έχετε χτίσει σπίτια. Όσοι χτίσατε σπίτι, τούτο που σας λέγω, θα το δείτε στην πραγματικότητα. Συμφωνεί με τον εργολάβο και έρχεται ο εργολάβος και αντί τη συμφωνία, αθετεί τη συμφωνία και σου ζητά περισσότερα από όσα έχεις συμφωνήσει. Συμφωνείς για να σου βάλει το α ή το β υλικό πάνω στην οικοδομή σου. Σου βάζει άλλο για να κερδίσει χρήματα. Ψεύτης. Έρχεται ο δεύτερος, ο οποίος και εκείνος συμφωνείς, αλλά και εκείνος πάλι θα σου κάνει άλλο ψέμα. Και το ψέμα θα συνεχίζεται για να χτιστεί το σπίτι σου μέσα στο ψέμα και την αδικία. Μην νομίσετε δε ότι και τούτο το σπίτι του Θεού έχει χτιστεί διαφορετικά. Το ότι ετράβηξε αυτός που σας ομιλεί μόνον ο Θεός γνωρίζει. Ο ένας ερχόταν για να κατηγορήσει τον άλλο και να καταστρέψει τη δουλειά του άλλου, και ο άλλος να έρθει να συκοφαντήσει τον άλλον ότι τούτο που σου έκανε δεν είναι καλό. Αυτό το ετράβηξα και το τραβώ μέχρι σε αυτή τη στιγμή που μιλούμε μαζί. Τέτοιος είναι ο σημερινός άνθρωπος. Ο ένας να κατηγορεί τον άλλον και ο άλλος να χτίζει επάνω στο ψέμα του άλλου. Αυτή είναι η ζωή την οποία ακριβώς έχουμε κληρονομήσει, διότι εφύγαμε από τον Θεό. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας να ζητήσουμε το έλεος του να μας φωτίζει, να μας δίνει ευστροφία στο μυαλό μας, να γλιτώνουμε από το ψέμα το οποίο μας περισφύγγει και μας αναγκάζει να το αγκαλιάσουμε, να προλαμβάνουμε τα σκάνδαλα, και τότε ο Πανάγαθος Θεός από ημέρα εις ημέρα θα μας ευλογεί για να φύγει από το στόμα μας τελείως το ψεύδος και να ζήσουμε μαζί του στον κόσμο τούτο και στην επουράνιον του Βασιλείαν να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.